Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της 3ης 3 Ιανουαρίου στο ύψος του 1ου περίπου χιλιόμετρου Αλεξανδρούπολης συνόρων στο ύψος του οικισμού της Άνθειας. Γκρίγιο ταχύ αυτοκίνητο μάρκας Nissan συγκρούστηκε σφοδρά με πυροσβεστικό όχημα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο οδηγός και ο επιβάτης του αυτοκινήτου που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι μητέρα και παιδί να τραυματιστούν θανάσιμα. Οι άνδρες του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι πληροφορίες για τους πυροσβέστες πάντως κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό τους αφού διατήρησαν τις αισθήσεις τους παρά το γεγονός πως το όχημά τους ντεραπάρισε ως αποτέλεσμα της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα ενώ τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή των δύο επιβατών του γιο ταχύ αυτοκινήτου διερευνώνται.